τα ειδικά σχολεία της περιοχής μας, 3 δημοτικά και 3 νηπιαγωγεία, είναι υγειονομικές βόμβες και εκτός πανδημίας. Πόσο μάλλον την περίοδο αυτή. Στηβάζονται σε μικρές αίθουσες, κλουβιά, κατάλληλες αίθουσες, εκπαιδευτική, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, ειδικό βοηθητικό προσωπικό και παιδιά που πολλές φορές είναι σε αμαξίδια, σε αίθουσες πραγματικά μικρές, χωρίς να έχει παραπαρθεί ούτε ένα μέτρο. Η κυβέρνηση μας μιλάει για κανονικότητα, μας κοροϊδεύει μπροστά στα μάτια μας. Τα κρούσματα είναι, επαναλαμβάνομαι, σε όλα τα ειδικά σχολεία και η κυβέρνηση κλείνει τα μάτια. Είχαμε θάνατο του μαθητή, όπως ανέφερε ο συνάδελφος από την ΕΛΜΕ Πειραιά, και η κυβέρνηση συνεχίζει την ίδια ρότα. Έχει, βλέπετε, πολλή δουλειά. Τόσοι αντιλαϊκοί νόμοι είναι στο Συρτάρτης. Πρέπει να τους περάσει. Η πανδημία για αυτούς είναι ευκαιρία. Λοιπόν, δεν πάει άλλο. Εμείς θεωρούμε ότι οι συνάδελφοι που δουλεύουν στα ειδικά σχολεία, οι μαθητές, όλο το προσωπικό δεν είναι αναλώσιμοι. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε σήμερα εδώ. Για να φωνάξουμε δυνατά ότι δεν πάει άλλο. Πάρτε μέτρα τώρα για την πανδημία.